αντιμετώπιση των ταμπάνων παροχή υπηρεσιών καθαρότητα και φωτισμού, καθώ και άλλε ταμπάνε από πάγια παρεμβολέ δημοτικέ υπηρεσίε ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ο κύριο Σιντούλη. Σαν δημοτική αρχή προχωράμε και φέτος σε επίγραση των δημοτικών τεχνών. Κάτι θα λαμβεί κρατικό και για το δήμο μας. Θα αναφέρω εντάχει τις περσινές αναφρήξεις που είχαμε κάνει σε διάφορες εκπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα ισχύουν και φέτος. Πρώτο είναι άπαλο εφορολογητέο εισόδημα έως 6.000 ευρώ με ειδικά τέλη. Ανάπτυξη με αναπηρία του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ με ειδικά τέλη. Πολύτεχνη με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και κατευθυντικά σε καλύτερα με ειδικά τέλη. Πολύτεχνη με φορολογητέο εισόδημα άνω των 20.000 και κύρια κατοικία σε καλύτερα μονικά, έκτος 50%. Για τη Σαχαρνέ, από 1 έως 100 τετραγωνικά 10%, δηλαδή στην τελεσία στα 0,9 για τις υπόλοιπες οικίες και το 1 ευρώ, για τους πραγματιστές από 1 έως 100 τετραγωνικά, αλλά και στο σύνολο τους μάλλον, μείωση 10% από 1,30 πάμε στο 1,17. Αυτή είναι η πρόταση δημοτικής αρχής, η οποία μπορέσαμε με την υπηρεσία να το επεξεργηθούμε. Θέλω να προλάβω κάποιες παρεμβάσεις που πιθανόν θα έχουμε για μεγαλύτερη αύξηση, που σαφώς θα θέλαμε εμείς. Απλά είναι μια εξίσωση όπου για να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη πρέπει να μειώσουμε τις αντίστοιχες δαπάνες. Αυτό. Ο λόγος του κύριου Βαλτό. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να μου πείτε, κυρία Συντήμαρχε, για ποιο λόγο αυτή η έκπτωση που έχετε προβλέψει και εισηγήστε δεν είναι καθολική και αφορά μόνο οικίες καταστήματα 10 τετραγωνικά. Πρώτον, δεύτερον,